όλα τα χωράφια. Έτοιμοι! Έτοιμοι! Να βγάλει! Πάρα τον, ζούπα! Α, όχι! Α! Κουντά! Έφυγε, έφυγε, έφυγε! Όχι, όχι! Η δικιά μου τέτοια είναι εθνική! Τέτοια είναι, πάει τη... Όχι, όχι! Ποιος, θα δύο τα μέσα. Είναι ένα σκηνάκι εδώ. Καλύπτω, καλύπτω. Καλύπτω, καλύπτω. Είναι κι άλλο ένα σπίτι με τον μπάσκετ. Ο πρώτος γύρος της Ελλάδας με Βέσπα έχει ένα σκοπό, κύριο σκοπό, να στείλει εικόνες από την Ελλάδα στο διαδίκτυο μέσω των κλαμπ Βέσπα σε όλο τον κόσμο, στην Ευρώπη και στην Αμερική, γιατί υπάρχει αυτή η διασύνδεση μέσω του διαδικτύου. Είναι δηλαδή αποκλειστικός σκοπός. Και ο δεύτερος σκοπός είναι να μεταδώσει ένα μήνυμα αισιοδοξία στους Έλληνες στον καιρό που περνάμε. Γίνεται για πρώτη φορά. Καλύπτει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη έκταση στην Ελλάδα, δεν μπορούμε να καλύψουμε τους πάντες. Είναι ατομική πρωτοβουλία και εθελοντική, καθαρά εθελοντική. Δεν έχει καμία ενίσχυση από πουθενά, εκτός από κάποιες μικρές χορηγίες που μας βοήθησαν να κάνουμε το πανό και κάποια μπλουζάκια. Και ευχαριστούμε ιδιαίτερα όλα τα κλαμπ της Ελλάδας που περάσαμε, των πόλεων που περάσαμε και τώρα σήμερα εδώ της πόλης σας, που χωρίς αυτά τα κλαμπ δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Η επιτυχία νομίζουμε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη, γιατί υπάρχει ανταπόκριση, υπάρχει η χαρά της συμμετοχής, έστω και σε ορισμένα κομμάτια, γιατί ο γύρος δεν είναι αγώνας, είναι μία συμμετοχή σε κάποια κομμάτια της όλης διαδρομής και δίνει αυτή τη χαρά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα παιδιά για την υποδοχή που μας έκαναν και την πόλη σας. Κοιτάξτε, πόσα αριθμητικά. Κοιτάξτε, ξεκινήσαμε περίπου 12 άτομα από την Αθήνα. Έχουμε περάσει στην Κρήτη, διασχίσαμε την Κρήτη, περάσαμε στην Καλαμάτα. Από Καλαμάτα πήγαμε Πάτρα, Ιωάννινα, Θεσσαλονίκη, Σέρες, Δράμα, Καβάλα, ξανά Θεσσαλονίκη. Κατεβήκαμε προς τα κάτω στη Λάρισα σήμερα και στη πόλη σας. Και αύριο συνεχίζουμε για Βόλο. Θα περάσουμε στην Εύβοια, θα διασχίσουμε την Εύβοια και από εκεί θα κατέβουμε Χαλκίδα και Αθήνα.
η έναρξη και η λήξη του γύρου γίνεται στο Παναθηναϊκό στάδιο. Μας το παραχώρησε ευγενικά η Ολυμπιακή Επιτροπή και θέλω να ευχαριστήσουμε και την ελληνική αστυνομία, το ξαναλέμε για πολλωστή φορά, η οποία από την πρώτη μέρα, σχεδόν κάθε μέρα και συνεχώς είναι δίπλα μας, με περιπολικά και μοτοσυκλέτες. Τους ευχαριστούμε δημόσια. Πότε γίνεται ο τερματισμός, είπατε? Ο τερματισμός θα γίνει την Παρασκευή το απόγευμα, στο Παναθηναϊκό στάδιο, στο Καλλιμάρμαρο, 31 Μαΐου. Ξεκινήσαμε μεν 12, διότι δεν είναι δυνατόν να μαζευτεί πάρα πολλοί κόσμο σε ένα γύρο 2.000 χιλιόμετρων και 10 ημερών. Είναι και οικονομικό το πρόβλημα και χρονικό. Αλλά σε κάθε πόλη και σε κάθε νομό μπαίνουν από 20 μέχρι 40, μπορεί και 50 βέσπες. Είναι ένας πανηγυρικός, ας πούμε, απολογισμός. Πιστεύω ότι θα περάσουμε, μπορεί και να πλησιάσουμε και τις 200 συμμετοχές. Μπορεί. Δεν έχουμε κάνει ακόμα καταμέτρηση, θα το κάνουμε μετά στο τέλος. Και πάλι ευχαριστούμε πάρα πολύ την πόλη σας και το σύλλογο, τον τοπικό. Καλησπέριζω όλους τους Τρακαλινούς και με χαρά υποδεχόμαστε τους ανθρώπους που κάνετε αυτή την προσπάθεια να κάνουν τον γύρο της Ελλάδος για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Και με την υποστήριξη το κλαμπ το δικό μας, λοιπόν, τους έχουμε την υποδοχή εδώ πέρα. Κάνουμε αυτή την εμφάνιση να δώσουμε σε όλους ελπίδα και χαρά και τα μηχανάκια. Ένα ευχαριστώ την υποστήριξη που είχαν, τα συνεργεία και όλα αυτά, λοιπόν. Και εύχομαι το χρόνο να είμαστε παραπάνω και με πιο μεγαλύτερη δύναμη και με περισσότερη χαρά. Δύο λόγια για σας, τι σημαίνει Βέσπα, τι είναι η Βέσπα για σας? Η Βέσπα, όπως μάλλον δεν ξέρει ο περισσότερος κόσμος, πρωτοεμφανίστηκε στην Ιταλία το 1946. Ήταν ένα δημιούργημα μεταπολεμικό για ένα εύκολο δίκυκλο και φθηνό. Από τότε δεν ξεπεράστηκε ούτε το design της, το σχήμα της, ούτε η πρακτική της σημασία. Έχει γράψει ιστορία. Έχουν ζήσει με τη Βέσπα εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο και στην Ευρώπη και στην Ασία και στην Αμερική. Εξακολουθεί να υπάρχει, εξακολουθεί να βγαίνει. Μάλιστα τα μοντέλα αυτά τα κλασικά τα ξανά έβγαλε η Piaggio. Και από μόνο του το δίκυκλο αυτό η Βέσπα δίνει ένα αίσθημα αισιοδοξίας και το αίσθημα της ελεύθερης ζωής. Είναι ένα διαχρονικό μηχανάκι. Ένα διαχρονικό δίκυκλο, το οποίο δεν ξεπεράστηκε ποτέ, το επαναλαμβάνω. Και είναι και η μητέρα όλων των άλλων σκούτερ που κυκλοφόρησαν μετά από τα χρόνια αυτά. Πρόεδρε, είναι σαν να λέμε σαν τη γυναίκα. Σαν τη γυναίκα, σαν δεύτερη αγάπη μετά τη γυναίκα. Είναι ένα αξιόπιστο μηχανάκι, λοιπόν, που μπορεί να πας παντού με λίγα κόστα, με λίγες ζημιές, με ασφάλεια, δεν έχει ταχύτητα και όπου πάει σε σέβονται, σε παραχωρούν τους δρόμους, τα πάντα και λοιπόν, και σε θαυμάζουν και είναι ένα μηχανάκι που το παίρνεις ολοκληρωμένα από τα σκουπίδια, το δημιουργείς με αγάπη, το κάνεις όπως θέλει ο καθένας, με τα χρώματα του, με τις φιγούρες του. Και έχει, όπως είπε ο πρόεδρος από το Φόρουμ Ελλάς, τέλος πάντων, λοιπόν, είναι ένα διαχρονικό μηχανάκι και ελπίζω να μείνει άλλα 100 χρόνια να μας δίνει χαρά και να το ταξιδεύουμε μαζί και όλα αυτά. Να συμπληρώσω κάτι που το ξέχασα. Όλη αυτή η εκδήλωση έγινε με ατομική πρωτοβουλία και θελοντισμό, αλλά μέσα από το ένα ιντερνετικό τόπο, το Vespa Forum Ελλάς. Το Vespa Forum Ελλάς δεν είναι σύλλογος, δεν έχει προέδρους και γραμματείς και συμβούλια. Είναι ένας ιντερνετικός τόπος συζήτησης. Μπαίνουν όλοι οι λάτρεις της Vespas από όλη την Ελλάδα και επίσης και οι σύλλογοι. Και έτσι μπορούμε μέσα σε αυτό το χώρο να μιλάμε, να ανταλλάσσουμε εικόνες, να ανταλλάσσουμε πληροφορίες και ό,τι χαρούμενο υπάρχει γύρω από τη Vespa. Είστε καλά ταξίδια, σας ευχόμαστε και ευχόμαστε και ακόμη μια φορά να γίνει ο δεύτερος πλέον. Μιας και ολοκληρώνεται σε λίγες μέρες ο πρώτος γύρος, να γίνει και ο δεύτερος άλλη χρονιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Σαν γραμματέας του συλλόγου του Vespa Club Τρίκαλα, να καλωσορίσω τα παιδιά από το Vespa Forum Ελλάς και να τους συγχαρώ για την προσπάθεια αυτή. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τις δημοτικές αρχές, τη δημοτική αστυνομία, τον αντιδήμαρχο τον κύριο Καραγιώργο, καθώς και τον δήμαρχο,
για τη συμβολή τους, γιατί χωρίς αυτούς σε πρώτη φάση σαν άρχοντες του τόπου δεν θα ήταν εφικτή μια τέτοια εκδήλωση. Και κατά δεύτερον να ευχαριστήσουμε την αστυνομία, η οποία ήταν αρρωγός σε όλη αυτή την προσπάθεια, που πραγματικά οι άνθρωποι βοηθήσανε τα μέγιστα στο να έρθουν τα παιδιά με ασφάλεια από νομό σε νομό και τους ευχαριστούμε. Καθώς επίσης και σαν κλαμπ να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς μας, οι οποίοι πραγματικά μας βοηθήσανε να πραγματοποιήσουμε και ένα ταξίδι στις 25 του μηνός για να κατέβουμε στην Πάτρα και να ενσωματωθούμε με τα παιδιά. Καθώς επίσης και να ευχαριστήσουμε τα μέγιστα στο συνεργείο που θα έχει την τεχνική υποστήριξη των παιδιών μέχρι και το πέρας στα όρια του νομού. Τους ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ και ευελπιστούμε στη συνέχεια να είμαστε δυνατότεροι και πιο πολλοί. Σας ευχαριστώ πολύ.